Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ, με ψήφισμα που έλαβε μετά από μαραθώνια έκτακτη συνεδρίαση, καταγγέλει ως απαράδεκτη την απόφαση και μεθόδευση της κυβέρνησης να προχωρήσει στην έκδοση πράξης νομοθετικού περιεχομένου, με την οποία υποχρεώνει τους ΟΤΑ να καταθέσουν τα ταμιακά τους διαθέσιμα στην Τράπεζα της Ελλάδος. Η αρνητική έκπληξη που μας ετοίμασε η κυβέρνηση της Αριστεράς, μόλις προχθές με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, δημιούργησε προσβολή στο Σύνταγμα, στην έννοια της δημοκρατίας και βέβαια απελπισία στον ελληνικό λαό, μια και οι 325 δήμαρχοι εκπροσωπούμε τον ελληνικό λαό, ο καθένας μέσα από το Δήμο του. Η κυβέρνηση αυτή δεν ξέρει που βαδίζει, δεν ξέρει ποια είναι η στόχευσή της και δεν ξέρουμε εμείς αν τα χρήματα αυτά τα οποία μας καλούν να τα δώσουμε με μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου, δηλαδή έξω από τη δημοκρατία και τους κανόνες της και το Σύνταγμα, εάν αυτά πραγματικά θα πάνε εκεί που πρέπει, δηλαδή για το καλό του λαού. Γιατί, όπως χθες μαζευτήκαμε τα 31 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, οι 13 πρόεδροι των 5 από όλη την Ελλάδα και αρκετοί δήμαρχοι από όλη την Ελλάδα, μέσα σε 12 ώρες συσπήρωσης, έτσι ακριβώς θα μαζευόμασταν όλοι οι δήμαρχοι και οι 325 και όχι μόνο η πρόεδρο των ΠΕΔ και το κεντρικό συμβούλιο της ΚΕΔΕ, αν μας έλεγε ο Υπουργός Οικονομικών τι προτίθεται να κάνει και για ποιο λόγο. Κάποιες πολλές από τα λεγόμενα του κύριου Μάρδα, όπως αυτό το σε λίγες μέρες, μπορώ να το βάλω και σε ένα άλλο πλαίσιο. Όταν εγώ θα κάνω έτοιμο να πάρω το 11% των χρημάτων που μου έχουν δεσμεύσει, αυτή η καθυστέρηση. Και όταν υπάρχει καθυστέρηση, δεν υπάρχει μόνο για διαδικαστικούς λόγους, γιατί μπορεί να πει ότι δεν μπορεί να καλυφθεί η τρύπα που θα μου δημιουργήσεις με την. Ξαναπαίρνοντας το 11% των δικών μου κεφαλαίων. Τι χάνουμε, δεν μπορούμε από εδώ και πέρα να διεκδικήσουμε αυτά τα οποία κατά χρονικά διαστήματα έρχεται την ΚΕΔΕ, διεκδικούμε εκείνο, διεκδικούμε αυξήσεις, διεκδικούμε τη ΣΑΤΑ, διεκδικούμε. Αυτό το χάσαμε από εδώ και πέρα. Τώρα το θέμα είναι, αν τα δώσουμε, που εγώ μιλώ γιατί δεν έχω και να δώσω, αν τα δώσουμε, πέφτουμε. Την Τετάρτη έγινε στην Κομωτινή έκτακτη συνεδρίαση της ΠΕΔ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης με τη συμμετοχή όλων των δημάρχων της περιφέρειας, στην οποία συζητήθηκε το θέμα της υπογραφής σας από την κυβέρνηση πράξης νομοθετικού περιεχομένου. Εγώ θα είμαι συγκαταβατική. Η πατρίδα μας κινδυνεύει. Το κράτος κινδυνεύει, η ελληνική δημοκρατία κινδυνεύει. Έχει ανάγκη να βρει από εσωτερικό δανεισμό χρήματα από παντού. Λοιπόν, βγάζει ένα φυρμάνι, στην κυριολεξία ένα φυρμάνι, κάνει μια έτσι και παίρνει όλα τα χρήματα των Δήμων, τα αποθεματικά μας. Τι θα πει τα αποθεματικά μας, χρήματα που δεν τα έχουμε ανάγκη, δεν τα χρειαζόμαστε εντός των πρώτων 15 ημερών. Και εγώ μπορώ να το καταλάβω αυτό. Τι Δήμοι και τι ΟΤΑ και τι λεφτά περισσευούμενα, όταν η Ελλάδα καίγεται, όλοι πρέπει να βάλουμε πλάτη. Πρώτη θα το πω. Μας τα ζήτησε. Μας το είπε. Μας είπε, παιδιά, χρειάζομαι βοήθεια. Γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Μας είπε, αυτά τα χρήματα που θα πάρω θα πάνε εκεί και εκεί και εκεί. Να ξέρουμε κι εμείς. Πού πάνε αυτά τα λεφτά. Και ποιος πλήττεται από την έλλειψη του αποθεματικού στα ταμεία του Δήμου. Ένα πράγμα θα πω. Πρώτος και καλύτερος, ο κοινωνικός τομέας. Ανοίξτε να δείτε τους φορείς που πλήττονται, όλη η παιδική σταθμή ανά την επικράτεια. Τα προγράμματα ΕΣΠΑ των παιδικών σταθμών. Και από εκεί και έπειτα βέβαια, πώς θα κάνεις κοινωνική πολιτική όταν δεν έχεις λεφτά. Πώς θα βοηθήσουμε τους συνδημότες μας, τους ανήμπορους, όταν δεν έχουμε χρήματα, παρά μόνο για μισθοδοσία. Επαναλαμβάνω, εγώ θέλω να βοηθήσω την πατρίδα μου, αλλά θέλω να μου το πούν, να μου το πούν καθαρά και με ποιους όρους. Πού θα πάνε αυτά τα λεφτά και για πόσο καιρό θα λείψουν από τους πολίτες και τους συνδημότες μας, γιατί στο κάτω-κάτω για δικά τους λεφτά πρόκειται.